θα φύγουμε, θα πάμε λίγο Αττική. Θα πάμε λίγο Αττική. Δίπλα στην αγαπημένη μου Ηλιούπολη, που έζησα μεγάλωσα εκεί, είναι η πατρίδα μου, 18 ολόκληρα χρόνια εκεί γεννήθηκα. Πάντα μεγάλωσα στην Ηλιούπολη, σύλλογος Κριτών, αλλά πήγαινα πάντα και στα Γλέντια και γνώρισα και τη δυναμική της Αργυρούπολης. Είναι ο γειτονικός δήμος. Τώρα είναι ελληνικό Αργυρούπολη βέβαια. Πριν από χρόνια όταν ήμουν εγώ ήταν δήμος Αργυρούπολης. Έχω γνωρίσει λοιπόν τον δυναμισμό εκεί των κριτικών της περιοχής. Τι Ηλιούπολη, τι Αργυρούπολη, μέσα μου τουλάχιστον. Και έχουμε την τιμή, βλέπουμε εδώ πέρα μία θεατρική παράσταση με τους κριτικούς εκεί του δραστήριου Δήμου των Κριτών της περιοχής Αργυρούπολης να εύχονται καλό καλοκαίρι ή μάλλον να εισέρχονται στο καλοκαίρι με μία θεατρική παράσταση, με αυτούς τους λεβέντες εκεί να χορεύουν και να απευθύνουν ευχές στους δημότες εκεί και στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Ο παλμός του συλλόγου, εάν δεν τον βιώσεις εκεί στην περιοχή, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Αξίζει να πω ότι για 61 χρόνια βρίσκονται δίπλα στην παράδοση και προτάσουν τις αξίες και την ιστορία της Μεγαλονήσου, της Κρήτης. 1500 περίπου εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία συμμετέχουν τα περισσότερα από αυτά στις εκδηλώσεις και βοηθούν η καρδιά της Κρήτης, ο παλμός του νησιού, να χτυπά δυνατά στην Αττική. Δεν ξέρω, έκανα έναν πρόλογο, είπα πρόεδρε κύριος Λουσίδης, ο κύριος Χρήστος Λουσίδης, όσα περισσότερα μπορούσα. Την καλησπέρα μου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Αργυρούπολης στην Αττική, η Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ είπα ότι μεγάλωσα και καλοχήθηκα εκεί στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, με τα Γλέντια της Αργυρούπολης, εκεί στους πρόποδες του Ημιτού, για χρόνια. Με τους αδελφικούς μας φίλους στην Ηλιούπολη έχουμε κάνει πολλά Γλέντια και μαζί και εκδηλώσεις και πολιτιστικού χαρακτήρα, όχι μόνο τα Γλέντια μας. Θα έλεγα χιλιάδες κόσμος δίνει το παρόν, θα πω εκατοντάδες, μην φανώ υπερβολικός, αλλά η απήχηση των εκδηλώσεων των δύο συλλόγων εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι εγώ, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους ό,τι πήραμε και εμείς από τους πρεσβύτερους των συλλόγων. Και στο κομμάτι καθαρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με ιστορικές αναδρομές, αλλά και με το κομμάτι των γλεντιών για αναβίωση των παραδοσιακών γλεντιών όπως τα έχουμε μάθει στην Κρήτη. Για πείτε μας λίγο αναφορικά με τη θεατρική παράσταση που πραγματοποιήσατε, πώς νιώσατε, τι βρέθηκε στο επίκεντρο, αναφορικά με τη συμμετοχή. Νίκος Καζαντζάκης, τα λέει όλα. Είναι μια θεατρική παράσταση την οποία την παρακολουθήσαμε φέτος το χειμώνα σε μια παραγωγή του θεάτρου Αλκμίνη εδώ στην Αθήνα, σε μια σκηνοθεσία του Μανώλη του Ιωνά. Μας θυμήσανε οι άνθρωποι κάνοντας την πρεμιέρα τους ουσιαστικά στην καλοκαιρινή τους περιοδία, ξεκινώντας από το Πέτρινο Θέατρο της Αργυρούπολης, που σε συνεργασία με το Δήμο, που είναι αρρωγός πάντα στις εκδηλώσεις που κάνουμε αυτού του είδους, καταφέραμε να φέρουμε αυτή την παράσταση στην Αργυρούπολη. Ομολογωμένως ήταν κάτι εντυπωσιακό για όλους και για μας ακόμα που τη φέραμε σαν σύλλογος, αλλά και για τους θεατές που την παρακολούθησαν. Τολμώ να πω ότι ήταν μια επιδαυρική παράσταση. Μπράβο, πρόεδρε. Έχετε συνηθίσει, το είπα και στο είμαι. Είμαι άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει αυτές τις καταστάσεις, το ψάχνετε και θέλω να σταθώ λίγο και στη δυναμική και στα μέλη και στον αριθμό τους. Πολλοί λένε ο σύλλογος έχει για παράδειγμα 5-6-7 χιλιάδες μέλη και από αυτούς ξέρω εγώ οι ενεργοί είναι 10-20-30 άτομα. Συμβαίνει ωστόσο το ανεπανάληπτο με εσάς ότι εκατοντάδες είναι αυτοί που προσπαθούν. Συμβαίνουν αυτά που λέτε. Εμείς έχουμε περίπου 1500 εγγεγραμμένα μέλη τα οποία εν δυνάμει είναι όλα ενεργά. Μας τιμούν στις εκδηλώσεις ανάλογα το πού κάνουμε την εκδήλωση και τη δυναμική του χώρου που κάνουμε την εκδήλωση. Στην εκδήλωση, ας πούμε, της θεατρικής παράστασης, η δυναμική του θεάτρου ήταν 700 ατόμων. Καταφέραμε και το γεμίσαμε.
στις εκδηλώσεις ναι. που κάνουμε στον Ημιτό, στη θέση Πατητήρη και που κάνουμε τα παραδοσιακά μας τα γλέντια, ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται για να γλεντήσουμε όλοι μαζί μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.500 άτομα. Έχουμε κάτι μέσα στο καλοκαίρι? Για φέτος το καλοκαίρι αποχαιρετήσαμε το Δήμο, τους δημότες και τα μέλη μας με τη θεατρική παράσταση. Θα επανέλθουμε 1η Οκτώβρη ναι. με τη γιορτή κρασιού που κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία πολλά χρόνια, από το 1987. Εκεί στο βουνό, εκεί ψηλά, σε μια θέση ξεχωριστή. Εκεί στον Ημιτό. Εδώ πρέπει στη να κάνουμε, στον πρόεδρε, Ημιτό. Ζωντανή σύνδεση θα κάνουμε τότε εδώ πέρα στην Κρήτη TV, να σας δει όλη Κρήτη. Θα χαρούμε 1η Οκτώβρη να σας δούμε όλους μαζί, να γλεντήσουμε όλοι μαζί και να πάρετε όλα τα πλάνα που θέλετε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Μη σας πω ότι δεσμεύομαι κιόλας να πραγματοποιηθεί αυτό. Λοιπόν, θα χαρούμε να σας το δούμε. Μήνυμά σας εδώ στην Κρήτη, μέσα από την Κρήτη TV, ποιο είναι? Είμαι με μια μαντινάδα, με ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θα ήθελα σε όλους να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να περάσουμε όμορφα. Με προσοχή, με υγεία, οι εποχές είναι δύσκολες και με το καλό οι Αθηναίοι να επανέλθουμε στην έδρα μας. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.